Να μας πείτε, κύριε Σοφιανά, αν θεωρείτε ότι αυτές οι συναντήσεις στη Νέα Υόρκη μπορούν να βγάλουν κάτι θετικό για τη χώρα μας, γιατί εδώ βλέπουμε ότι προετοιμάζεται και εμβάθυνση των σχέσεων Ελλάδας-ΗΠΑ. Και ετοιμάζεται, από ό,τι είδαμε, να κάνετε μεγάλες αντιδράσεις γύρω από το θέμα των βάσεων, γιατί δεν είναι μόνο η Σούδα, έρχεται και η Αλεξανδρούπολη, έρχονται πολλά. Έρχονται πολλά. Γιατί διαμαρτύρεστε τώρα κατά της εμβάθυνσης των σχέσεων με τις ΗΠΑ. Να σας πω, αυτή τη στιγμή ουσιαστικά έχουμε την ίδια πολιτική που ακολούθησε ο ΣΥΡΙΖΑ και από τη Νέα Δημοκρατία, που λέει συνοπτικά ότι θα γίνουμε το πρωτοπαλίκαρο των Αμερικάνων και των Ατοϊκών στα Βαλκάνια και έτσι θα μπορέσει η αστική τάξη της Ελλάδας να πάρει ένα μερίδιο καλύτερο από την πίτα την οποία μοιράζουν. Όμως αυτά γίνονται ενώ είναι σε εξέλιξη επικίνδυνη τυχοδιοκτική σχεδιασμή. Είμαστε πρώτου πολέμου στον Αραβικό κόλπο. Η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας τρέχει να ανακοινώσει ότι θα στείλει και πλοίο να φυλάει τα στενά του Ορμούζ και ταυτόχρονα παραχωρούνται εδάφη της χώρας μας για τους αμερικάνικους και νατοϊκούς σχεδιασμούς. Αυτή η πολιτική είναι εχθρική για τα λαϊκά συμφέροντα. Γιατί αυτή η πολιτική, όχι μόνο χάνουν, αλλά κινδυνεύουν και συνολικότερα οι λαοί της περιοχής από αυτή την ανάφλεξη. Δηλαδή, από αυτή την ανάφλεξη. Φοβόμαστε όλο αυτό που φοβάται ο κόσμος, ο οποίος δηλαδή όμως πρέπει να προβληματιστεί. Αυτή η πολιτική που αναγνωρίζει, που θεωρεί ότι η Ελλάδα κάνοντας το σημεοφόρο των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ θα αναβαθμιστεί, δεν οδηγεί σε αναβάθμιση του ελληνικού λαού. Έτσι γίνεται στις συμμαχίες, μπορεί... θα σας απαντήσουν, κύριε Ακούστε, Σοφιανά. Αυτές οι συμμαχίες που δεν αναγνωρίζουν σύνορα στο Αιγαίο, γιατί το γνωρίζετε ότι εντός του ΝΑΤΟ δεν υπάρχουν σύνορα στο Αιγαίο. Αυτές οι συμμαχίες οι οποίες είναι υπόλογες για μια σειρά εξελίξεις αρνητικές και για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και για το μακελιό που γίνεται στην περιοχή μας και για τους χιλιάδες πρόσφυγες εγκλωβισμένους με βάση τις συμφωνίες Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας που έχουν δημιουργήσει αυτά τα άθλια κάμπ εγκλωβισμένων 25.000 ανθρώπων στα νησιά μας. Ναι. Όλο αυτό το σκηνικό λοιπόν που έχει την υπογραφή και της σημερινής και της προηγούμενης κυβέρνησης είναι εχθρικό για τα εθνικά απέναντι, λοιπόν, και για τα ελληνικά συμφέροντα. Είμαστε απέναντι και δεν είναι τυχαίο αν θέλετε ότι σε πρόσφατη δημοσκόπηση μόλις το 15% αν θυμάμαι καλά του ελληνικού λαού, το 15% του ελληνικού λαού θεωρεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής μπορούν να εκφράσουν τα συμφέροντα της δεν χώρας. Δεν υπάρχει αντιαμερικανισμός στην Ελλάδα, κύριε. Ξαναλέω, είναι του ευρωβαρόμετρου. Από τη στιγμή που και ο ΣΥΡΙΖΑ τέλος πάντων μπήκε σε μια άλλη είναι αντίληψη. Είναι του ευρωβαρόμετρου. Τώρα θεωρούμε ότι υπάρχει. Θεωρούμε πολύ σωστά το κάνουμε. Δεν είναι δική μας. Δεν είναι δική μας δημοσκόπηση. Εγώ βάζω τον προβληματισμό γιατί στη σημερινή συγκυρία είναι κρίσιμο η αντίθεση σε αυτούς τους σχεδιασμούς λοιπόν, να αγκαλιάσει πλατιά λαϊκά τμήματα και να εκφραστεί και στον δρόμο. Για να δούμε. Όταν θα έρθει ο Πομπέο. Και στον δρόμο πάλι. Όταν θα έρθει ο Πομπέο. Τώρα, αρχές Οκτωβρίου. Ο Πομπέο αρχές Οκτωβρίου πάλι για να δρόμους. Υπογράψουν τι. Όχι μία, όχι δύο. Αμυντικές συμφωνίες. Πέντε αμερικάνικες βάσεις στην Ελλάδα. Εσείς μπορεί δεν χαίρετε, να χαίρεστε. Όπως καταλαβαίνεις. Ο ελληνικός λαός πιστεύω ότι δεν χαίρεται, δεν είναι στην τρελή χαρά. Κύριε Σοφιανέ, καταλαβαίνει ότι κάτι παίζει. Λοιπόν, επιτρέψτε μου, επειδή σήμερα είναι μια ωραία μέρα, είναι σε εξέλιξη πρώτη απεργία απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με στόχο ένα νομοσχέδιο το οποίο ισοπεδώνει ό,τι άφησε όρθιο η προηγούμενη. Ότι έχει απομείνει όρθιο από την προηγούμενη κυβέρνηση τα εργασιακά και με μια απαράδεκτη πρόθεση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να βάλει στο γύψο τα συνδικάτα, τα σωματεία με το πρωτάκουστο ο Υπουργός Εργασίας να αποφασίζει πώς θα ψηφίζουν οι εργαζόμενοι στα σωματεία όταν γνωρίζουμε όλοι ότι τα σωματεία είναι εθελοντικές ενώσεις, ταξικές ενώσεις και έχουν και καταστατικό. Δίνεται λοιπόν μια πρώτη μαζική μαχητική απάντηση, θα έχει συνέχεια. Μπορεί έχει να έχετε σημασία. Και το ΣΥΡΙΖΑ μαζί σας στους δρόμους από εδώ και πέρα, το ξέρετε αυτό, κύριε Ορίστε. Σοφιανέ. Δεν άκουσα. Μπορεί να έχετε και το ΣΥΡΙΖΑ μαζί σας στους δρόμους από εδώ και στους πέρα. Στους δρόμους βγαίνει ο εργαζόμενος κόσμος, ο οποίος πρέπει να αντιδράσει αποφασιστικά, ταξικά και βγάζοντας και πολιτικά συμπεράσματα, γιατί αυτά που φέρνει στο νομοσχέδιο η Νέα Δημοκρατία είναι η πρόταση της Επιτροπής Εμπορογνωμόνων της προηγούμενης κυβέρνησης. Mm-hmm. Άρα οι πολιτικές ευθύνες δεν κρύβονται, ούτε ξεπλένονται. Ακούτε, κύριε. Το κρίσιμο... θα κάνω σχόλιο. Τώρα, δεν κρύβονται, ούτε ξεπλένονται. Είναι όμως σημαντικό ότι αυτή η απεργία οργανώθηκε από τα κάτω, από ομοσπονδίες, από εργατικά κέντρα, από σωματεία, κόντρα στην ανυπόλοιπτη ηγεσία της ΓΕΣΕ. Μην τα βάζετε πάλι τη ΓΕΣΕ, τώρα θα έχουμε προβλήματα. Η οποία μέχρι την τελευταία στιγμή, μέχρι την τελευταία στιγμή την υπονόμευαν αυτή την απεργία. Λοιπόν, κύριε Σοφιανέ, έχει λοιπόν σημασία
να απαντήσουμε σε αυτά και όχι στη συζήτηση περί Ρασπούτιν και Νοβάρτης, το μεγαλύτερο σκάνδαλο της Νοβάρτης και άλλων πολυεθνικών εταιριών φαρμάκου. Δεν σας απασχολούν αυτά εσάς στο κουβέντα, βεβαίως μας απασχολούν, βεβαίως στη Βουλή, βεβαίως στη Βουλή λέμε να βγουν όλα στο φως, σιγά μην βγουν όλα στο φως και, και στο προηγούμενο σύριαλ σε σχέση με την ποινικοποίηση αντιπάλων τους και σε αυτό το σύριαλ σε σχέση πάλι από την ανάποδη με ποινικοποίηση αντιπάλων κρύβεται ότι αυτή η οικονομία λειτουργεί με έναν τρόπο συγκεκριμένο που η μίζα είναι νόμιμη. Κύριε Γεροβασίλη.